Η πρωτοβουλία αυτή του κυρίου Χατζηχρήστου για τη βράβευση του νέου ηγέτη της ουρολογίας στην εκπαίδευση, αλλά και της αριστείας του νέου ουρολόγου, πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ καλή σκέψη. Αυτό συνηθίζεται και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στις αγγλοσαξονικές χώρες, και νομίζω ότι ήταν μια πολύ πετυχημένη πρόταση. Βέβαια, θα μας δυσκολέψει πάρα πολύ από ό,τι προβλέπω, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ καλοί νέοι ουρολόγοι, γιατί είναι μέχρι τα 50 χρόνια. Θα σας τα πούμε αύριο τα αποτελέσματα. Μεθαύριο. Μεθαύριο. Το Σάββατο στο δείπνο. Οπότε, ωραία. Λοιπόν, πώς εγώ βλέπω τα χαρακτηριστικά του νέου ηγέτη. Την επόμενη, παρακαλώ. Πώς εγώ βλέπω, λοιπόν, τα χαρακτηριστικά... Βλέπεις? Ναι. Του νέου ηγέτη. Καταρχάς, ο νέος νεαρός αυτός ηγέτης, διότι μέχρι και τα 50 χρόνια γιατρός είναι, θεωρείται νέος, πρέπει να έχει βάθος, να έχει το λεγόμενο background, να έχει κύρος και ικανότητα να προωθεί την ουρολογία. Δεύτερον, να έχει διάθεση για εκπαίδευση, διότι χωρίς διάθεση δεν μπορεί να κάνει εκπαίδευση. Και αυτό είναι ένα χάρισμα, δεν είναι τόσο εύκολο. Και βέβαια μια ικανότητα να εμπνέει τους νεότερους με τη στάση του. Αναλυτικότερα, την επόμενη, παρακαλώ. Ως προς τη δυνατότητα και κύρος. Να έχει μια τεκμηριωμένη γνώση, να ξέρει ουρολογία, να ξέρει την ειδικότητά του, και η οποία γνώση να ανανεώνεται και να εμπλουτίζεται συνεχώς. Για να έχει επίσης κύρος, πρέπει να έχει μια σημαντική παρουσία στον ελληνικό χώρο και στο διεθνή χώρο. Να έχει μια λαμπρή σταδιοδρομία, είτε σαν ερευνητής, προπαντός όμως μια σταδιοδρομία και σαν γιατρός. Την επόμενη. Η ερευνητική δραστηριότητα, την οποία ανέφερα προηγουμένως και την οποία υποτίθεται ότι κατέχει ο νέος ηγέτης, θα πρέπει να αποβλέπει στη συμβολή στην πρόοδο της επιστήμης. Ναι, μεν τα ερευνητικά κομμάτια, αλλά θα πρέπει βεβαίως, όπως είπα και προηγουμένως με τη λαμπρή σταδιοδρομία, να ξέρει να χειρουργεί. Δεν λέω να είναι ο καλύτερος χειρουργός, αλλά να έχει την χειρουργική ωριμότητα που λέμε, μια χειρουργική δεξιότητα, ούτως ώστε να αυξάνει το κύρος. Ο ουρολόγος, και όχι μόνο ο ουρολόγος, είμαστε μια χειρουργική ειδικότητα. Κακά τα ψέματα. Εάν δεν, και γι' αυτό έχετε να εκπαιδευτεί, δεν έχετε να εκπαιδευτεί μόνο ως προς τη θεωρία, αλλά πρέπει να μαθαίνει και να μάθει και να συνεχίσει την πορεία του σαν χειρουργός. Την επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Διάθεση για εκπαίδευση. Να έχει την διάθεση, όπως σας είπα και προηγουμένως, να μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις του. Σε σχέση με το προηγούμενο που είπα, να έχει το κέφι, τη διάθεση, να μεταδίδει τις χειρουργικές δεξιότητες, τα tricks, τα μυστικά των χειρουργείων, και να μοιράζεται βεβαίως τις κλινικές εμπειρίες. Η εκπαίδευση, και αυτό συμφωνούμε όλοι σε αυτό, η εκπαίδευση να ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα, να είναι οργανωμένη, συνεχής και μάλιστα πολλές φορές και πιεστική. Την επόμενη διαφάνεια. Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Να βοηθάει τους νέους πώς να σκέφτονται ιατρικά. Αυτό που, γιατί το κουβέντισα το θέμα αυτό με τους, με τους παλαιότερους ειδικευόμενους, με τους τελειόφοιτους που λέμε, να μπορεί να κάνει μια διαφορική διάγνωση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να στηρίζει και την πρωτοβουλία. Να έχουν τα παιδιά μια κάποια ελεγχόμενη όμως αυτονομία. Όχι ό,τι λέω αυτό θα κάνει. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό και νομίζω ότι συμφωνούν και πολλοί από εμάς, από τους μεγαλύτερους εννοώ, ότι να έχουν μια αυτονομία, να έχουν μια πρωτοβουλία. Επίσης, να μπορεί να συμβάλλει στην αναλυτική μελέτη των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά. Η ειδικότητά μας και γενικά η ιατρική και ιδιαίτερα η ακαδημαϊκή ιατρική δεν είναι μόνο να διαβάζουμε ή να χειρουργούμε. Νομίζω ότι πρέπει να μαθαίνει όχι μόνο στο ίντερνετ διαβάζοντας τι συμβαίνει από τις διάφορες δημοσιεύσεις,
αλλά πώς να κρίνει μια δημοσίευση, πώς να αναλύει μια δημοσίευση. Για τους ακαδημαϊκούς, αυτοί που έχουν ακαδημαϊκή ενασχόληση, θα πρέπει να βοηθούν τα παιδιά να εκπονέουν διάτριβες και γιατί όχι να δημοσιεύουν επιστημονικές εργασίες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αγαλίαση, τι ηθική ανόρθωση νιώθουν όταν βλέπουν το όνομά τους να δημοσιεύεται σε ένα περιοδικό μετά από μια πολύ σκληρή δουλειά αρκετών ετών, να δημοσιεύεται σε ξένα περιοδικά. Την επόμενη και την ικανότητα να εμπνέει. Με το ήθος, με τη σεμνότητα, με την αξιοπιστία, με την υπευθυνότητα και με τη δίκαιη στάση. Καταρχάς, θα πρέπει να έχει ο ίδιος εμπιστοσύνη στον εαυτό του, διότι αν δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, πώς μπορεί να μεταδώσει αυτά που πιστεύει και στους νεότερους. Και να έχει βεβαίως και μια καλή συνεργασιμότητα και επικοινωνία. Να αναγνωρίζει τις ικανότητες και τα επιτεύγματα των άλλων και να τα επιβραβεύει, να επιβραβεύει τους νεότερους οι οποίοι προχωράνε. Και να ενισχύουν και τις προσπάθειές τους. Σε αυτό είμαι πάρα πολύ κάθετος. Πρέπει οπωσδήποτε να μην θυμώνουμε. Και αν θυμώνουμε πολλές φορές, γιατί θυμώνουμε καμιά φορά, θα πρέπει να αναγνωρίζουμε πάντοτε τις προσπάθειες των άλλων. Και την τελευταία, υποθέτω, διαφάνεια. Εκπαίδευση στο να λειτουργούν και να υπηρετούν την ομάδα ως σύνολο και όχι μόνο για το ίδιο του συμφέρον. Και ο στόχος να είναι για αυτούς που εκπαιδεύουν αταλάντευτος και με συνέπεια. Αυτά ήθελα να σας πω, αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε όλοι. Θα ήθελα τον Πέτρο αν θέλει να σχολιάσει. Εγώ να σας χαιρετήσω στο 7ο σχολείο. Είμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι, παλιότεροι όλα τα χρόνια εδώ. Τώρα πήγα στο ξενοδοχείο να πάρω το κλειδί μου, λέει έχετε ξαναμείνει εδώ. Έχω την εντύπωση πως όχι. Κοιτάζει τον υπολογιστή μου, λέει έχετε μείνει δύο φορές. Δηλαδή έχω έρθει τόσες πολλές φορές εδώ για το σχολείο που έχω ξεχάσει που έχω μείνει. Αλλά είναι το σχολείο απολαυστικό, γιατί είναι μία από τις ελάχιστες πραγματικά εκπαιδευτικές διαδικασίες. Ό,τι διαφορετικές αντιλήψεις ή ενστάσεις και αν έχει κανείς, δεν πάβει να καταλήξει στον κοινό τόπο ότι είναι η σπουδαιότερη εκπαιδευτική διαδικασία που γίνεται στην ουρολογία. Και μπράβο στον Δημήτρη που το συνεχίζει. Τώρα, όσον αφορά το σημερινό, οφείλω να πω ότι δυσκολεύομαι γενικά. Δυσκολεύομαι, εγώ να σας πω έτσι προσωπικά, αυτή την έννοια του ηγέτη πολίτη φοβάμαι. Όχι τον ηγέτη γενικά. Σκέφτομαι καμιά φορά ποιος είναι ηγέτης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ποιος είναι ηγέτης στη Ρωσία, ποιος είναι ηγέτης στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, ποιος είναι ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέω τι γίνεται ρε παιδιά, άλλο ένα τέτοιο ηγέτη θα φτιάξουμε. Γιατί είναι μέσα από ποια οπτική γωνία το βλέπεις αυτό, έτσι. Λοιπόν, ακόμα και για την επιστήμη που πολλά πράγματα είναι μετρητά, υπολογίζω πάρα πολύ στην ηθική διάσταση της προσωπικότητας, γιατί ο ηγέτης είναι αυτός που δεν θα εμπνεύσει τους άλλους στο να κάνουν τις ίδιες κατεργαριές και να πάνε τα πράγματα μπροστά, αλλά ο ηγέτης θα είναι αυτός που θα τους δώσει μια έτσι, ουσιαστική ηθική διάσταση της δουλειάς, μιας και το δικό μας αντικείμενο είναι τέτοιο, πολύ περισσότερο σε καιρούς όπως σήμερα, που απαιτούνται ιδιαίτερες έτσι αρετές. Όμως προκηρύχθηκε, τα κριτήρια βγήκανε, θα το κουβεντιάσουμε και θα αναδειχθεί ένας συνάδελφος. Αν μη τι άλλο σημειολογικά, να παίξει ένα ρόλο έμπνευσης για τους άλλους. Και ελπίζω η κρίση στην οποία θα καταλήξουμε να είναι πραγματικά κρίση που θα εμπνέει και θα διαπαιδαγωγεί. Καλή επιτυχία και καλά να περάσουμε. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομος να σας πω δύο λόγια για τη σκέψη μας και για τις υποψηφιότητες. Μονάχα τις διαφάνειές μου παρακαλώ. Ένα χαρακτηριστικό του ηγέτη που το τόνισε ο κύριος Μελέκος είναι όχι να ανέχεσαι, να δέχεσαι την αντίθετη άποψη και να τη σκέφτεσαι πολλές φορές. Λοιπόν, και αυτό το έχει και μου το έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά που γνωριζόμαστε και γι' αυτό ακριβώς θέλω λίγο να παρακολουθήσετε λίγο το σκεπτικό. Ένας από τους συναδέλφους καθηγητές είπε ότι δεν έχουμε εδώ πέρα την κουλτούρα. Και εμένα πώς μου ήρθε, πώς μου κατέβηκε. Εδώ και 4 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, η Αμερικάνικη το κάνει 50, κάνει ένα μικρό meeting κλειστό με προσκλήσεις γύρω στα 60, 70, 80, κάπου εκεί πρέπει να είναι άτομα
που το λέει New Leaders in Urology και καλεί ανθρώπους που διακρίνονται, οι οποίοι είναι όλοι νέοι. Για τα ευρωπαϊκά δεδομένα είναι μέχρι 40 ετών. Μέχρι 40 ετών. Είχα την τιμή να προσκληθώ την πρώτη φορά που το έκανε, γιατί τι έβαζαν, εκεί πέρα να κάνουν debate ένας, λέει, από τους μεγάλους, τους γέρους με τους νέους. Εμένα είχαν στους γέρους. Και έκανα με έναν νεαρό ένα debate. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και μετά είχε μια ελεύθερη συζήτηση τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, ούτως ώστε να αναδειχθούν ακόμα περισσότεροι. Λοιπόν, αυτή ήταν η λογική και αυτή ήταν, αν θέλετε, το κίνητρο. Και στην Ελλάδα έχουμε μια φοβία με κάποιους τίτλους. Το θεωρούμε πολύ βαρύγδουπους. Αλλά πρέπει να το δούμε λίγο στην πραγματική του διάσταση. Θα διαφοροποιηθώ, θα μου επιτρέψει ο κ. Μελέγκος. Ξέρω ότι πάντα με το επιτρέπει να διαφοροποιηθώ λίγο. Να προσθέσω μάλλον κάτι, γιατί όλα αυτά που είπε δεν μπορώ να τα αμφισβητήσω. Πέρυσι είχα δείξει αυτές τις δύο διαφάνειες, αυτή και την επόμενη. Αυτόν τον άνθρωπο τον εκτιμώ ιδιαίτερα, τον Φούλερ. Ήταν ένας πολυπράγμονας. Άμα θέλετε, μπορείτε να δείτε τι έχει κάνει και τι έχει γράψει. Και λέει ότι άμα θέλεις πραγματικά να κάνεις μια πρόβληση για το μέλλον, πρέπει οπωσδήποτε να σχεδιάσεις. Άμα περιμένεις, δεν θα γίνει τίποτα. Και μετά ο ίδιος άνθρωπος, και αυτές τις δύο διαφάσεις είχα δείξει πέρυσι, άμα θυμόσαι, έτσι είχα κλείσει την ανακτήρια ομιλία μου, λέει ότι δεν αλλάζεις τίποτα εάν μάχεσαι την πραγματικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τίποτα. Θα τσακώνεσαι, μικροαλλαγές που δεν θα κάνουν το διαφορετικό. Πρέπει να φτιάξεις ένα καινούριο μοντέλο και πάνω σε αυτό να προωθήσεις. Η έννοια του νέου ηγέτης δεν είναι ο ηγέτης που ηγείται και εγώ είμαι ο καθηγητής, εγώ είμαι διευθυντής, εγώ είμαι ο. Είναι με το ρήμα ηγούμε. Παίρνω μια πρωτοβουλία να φέρω κάποια πράγματα, αγωνίζομαι και καταφέρνω 1, 2, 3, 5 πράγματα να δώσουν καρπούς. Και θα πρέπει να έχουμε 100 ανθρώπους, ούτως ώστε από αυτές τις προσπάθειες, συνήθως με την τύχη, εγώ είχα την τύχη για κάνα 5 πράγματα παραπάνω, να μπορέσουν να καρποφορήσουν. Και καμία σχέση δεν έχει με το ηγέτης ή πρόεδρος εταιρείας ή οτιδήποτε. Ούτως ή άλλως τα μοντέλα, και αυτό το έχουμε το πρόβλημα. Και παρακολουθώ αυτά που... Πού είναι ο κύριος αναγνώστου? Νάτος. Λοιπόν, κάνει μια προσπάθεια, βλέπετε ότι δεν υπάρχει το... Και λυπούμε πολύ σε μια προσπάθεια να κάνει ένα διάλογο. Και στην τελευταία συζήτηση που έγινε στο LinkedIn, σε αυτό το βήμα διαλόγου που έχει δημιουργήσει για τέτοια θέματα, λένε ότι είναι ντεμοντέ οι επιστημονικές εταιρείες όπως είναι. Το συνυπογράφω. Γιατί, άμα πάμε να βάζουμε τις ισορροπίες για να εκφραστούν όλοι και να γίνεται μοίρασμα, δεν γίνεται. Δεν είμαστε πολιτικές δυνάμεις που πρέπει να πάρουμε την εξουσία οτιδήποτε. Μια επιστημονική κοινότητα. Θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Ξέρετε ότι το ξέρετε πολύ καλά. Ψηφίζουμε ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας ή ποιος θα είναι. Μας στέλνει ένα γράμμα ότι έχω προσπαθήσει πολλά χρόνια. Μου είναι αδιάφορο τι έχεις προσπαθήσει. Μπορείς να είσαι ο καλύτερος από όλα. Κατέθεσέ μου το πλάνο σου. Τι πρόκειται να κάνεις. Ένα άλλο ζητούμενο. Γιατί να μην βγαίνουν όλες οι συζητήσεις και οι αποφάσεις οποιοδήποτε οργανισμό. Δεν μιλάω τώρα. Είναι παράδειγμα τι φέρνω. Στο διαδίκτυο να μαθαίνουμε τι συζητούνται στα διοικητικά συμβούλια, ποιες είναι οι θέσεις και ποιες είναι οι αποφάσεις. Να παρακολουθούμε. Χειρότερα ακόμα είναι στο πανεπιστήμιο. Στο πανεπιστήμιο δεν ξέρουμε καθόλου, εκλέγουμε προσωπικά, με προσωπικές γνωριμίες, γενική συνέλευση. Η γενική συνέλευση έχει ατζέντα, αποφασίζει όλες τις στοιχές, όλη την αναδιαμόρφωση ή μη της ιατρικής σχολής και δεν έχει κανένα ιδέα. Δεν αγινώνται ποτέ τίποτα. Και πάμε σε εκλογές και εκεί παίζονται τα πολιτικά παιχνίδια και όλα. Δηλαδή είμαστε αμετοχοί. Λοιπόν, βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και σας πραγματικά σας το συστήνω και το διάβαζα πέρυσι. Λέει Leadership Lessons from the Ancient World. Το έχουν γράψει αυτοί οι τρεις κύριοι εδώ πέρα, οι οποίοι πραγματικά λένε ότι δύο είναι οι κινήσεις.
πρώτα να ξεδιαλύνεις, να μπορέσεις να προσελκύσεις, να μην πάει χαμένο κανένα ταλέντο. Και ταλέντα έχουμε όλοι μας. Αλλά μην ζητάς ίδια πράγματα από όλους τους ανθρώπους που έχεις στην ομάδα σου. Είναι υποχρέωση αυτού που ηγείται, όχι του ηγέτη, αυτού που ηγείται για να διαφοροποιήσουμε τις ομάδες, να ανακαλύψει τα ταλέντα και να σου δώσει πάνω στο ταλέντο σαν να αναπτυχθείς. Και βέβαια, μετά, διαβάστε ότι η διαφάνεια θα είναι, δεν θέλω να πάρω τον χρόνο, δίνει και κάποιες οδηγίες που έχουν βγει μέσα από το πώς διαμορφωνόταν οι ηγέτες στους αρχαίους χρόνους. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, σαν κατάσταση. Και ερχόμαστε στα βραβεία του ΙΜΟΚ. Η αίσθησή μου είναι ότι σκέφτηκα ότι τελειώνει την ειδικότητα, προσπαθείτε πάρα πολύ, διαβάζετε, γιατί έχουμε και ένα 10% ειδικευόμενους εδώ πάντοτε. Δίνετε τις εξετάσεις, σας λέμε το e-service, το ένα το άλλο, και προσπαθείτε ξενύχτια και ο καθένας επιλέγει πόσο θα ασχοληθεί. Και τελικά τελειώνει σε αυτό το επίπεδο, μετά μπορεί να ιδιωτεύσεις και να μην θέλεις να κάνεις τίποτα άλλο. Αλλά αυτός όλος ο κόπος σου, όσοι ξέρουν παραδείγματος χάρη ποια ήταν η θέση του κυρίου Μελέπου όταν έδωσε τα φέμου. Ελάχιστη. Είχε μικρό γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, και πολλοί άλλοι. Το λέω γιατί τον έχω μπροστά μου. Θέλω να πω ότι γιατί να μην μαθαίνονται, γιατί να μην διακρίνουμε πραγματικά ένα βραβείο αριστείας σε έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος έχει τελειώσει την τελευταία διετία, θα το δίνουμε κάθε δύο χρόνια, και ο οποίος έχει διακριθεί σε αυτό το βήμα. Μετά μπορεί να πει, βαρέθηκα, κάνω το ειδικό μου παγιούμι, θέλω να πω αυτά, οτιδήποτε, όλα είναι ανοιχτά. Έτσι. Αλλά ως τότε έχει πραγματικά δουλέψει. Θα επανέλθω στο βραβείο του νέου ηγέτη, της αριστείας. Ο νέος ηγέτης θέλαμε μια εμβληματική, πραγματικά, να τιμήσουμε κάποιον άνθρωπο, ο οποίος είπαμε ότι θα πρέπει να έχει κάνει μια πορεία και να έχει διακριθεί διεθνώς, αλλά αυτό είναι σαν ένα στοιχείο το οποίο είναι προαπαιτούμενο για να υποβάλεις. Και γι' αυτό είναι μόνο το 1/3 της όλης της ιστορίας. Αυτό πραγματικά που θέλω, γιατί δεν είναι καθημερινή διαδικασία, δεν βάζουμε ούτε καθηγητή εδώ πέρα, ούτε διευθυντή, ούτε τίποτα. Τι είναι το ημών που τους έχω. Έτσι. Ένα γραφείο με 5 ανθρώπους οι οποίοι είναι τρελαμένοι με αυτό που κάνουμε. Εκεί τελειώνουμε. Και δεν θέλουμε να παίξουμε κι άλλο ρόλο. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ξέρετε, εγώ θέλω να κάνω καριέρα. Και έχω δύο επιλογές. Η μία μου είναι να σκέφτομαι τι με συμφέρει σε κάθε πρόθεση που έρχεται, σε κάθε κίνηση, για να κάνω μεγαλύτερο βιογραφικό και να κάνω μόνο ό,τι με συμφέρει. Και υπάρχει και η άλλη, η οποία λέω, αυτή είναι λίγο μονόχρωτη πορεία. Εγώ θα αφιερώσω ένα κομμάτι 10, 20, 50% του χρόνου μου. Αυτά που ταλαιπωρούμε ξενυχτώ και μαθαίνω, παράγω οτιδήποτε, να τα περάσω στον Έλληνα ουρολόγο. Και ξέρετε πολύ καλά για ποιους μιλώ. Αυτούς τους ανθρώπους θέλω να δώσω μια διάκριση διαφορετική. Γι' αυτό είναι το πράγμα. Δεν είναι να κάνει ούτε με θέσεις, ούτε με τίποτα. Κάποιοι οι οποίοι έβαλαν δίπλα-δίπλα την καριέρα τους με την προσπάθεια για όλους τους άλλους, τους συναδέλφους. Και μόνο αυτό είναι ο λόγος που υπάρχει αυτό το βραβείο. Άρα ένα εντελώς διαφορετικό σαν λογική και σαν κουλτούρα, και ας μην φοβόμαστε το νέο ηγέτη. Έτσι. Δηλαδή όλες οι χώρες το έχουν οι πολιτισμένες εδώ και 5-8 χρόνια, εμείς φοβόμαστε να πούμε τη λέξη. Η λέξη είναι ή έχει βαρύτητα ή δεν έχει. Κάθε φορά δοκιμαζόμαστε, μπορούμε να την κερδίσουμε και να την χάνουμε. Αυτά ήταν τα κριτήρια. Όπως ήταν στην προκήρυξη, πέρα από το βιογραφικό στο οποίο πρέπει να αποδεικνύεται σαφώς η διευθύνση αναγνώριση του υποψηφίου, τα κριτήρια θα εστιαστούν στα ακόλουθα, πέρα από το βιογραφικό. Πρώτον, δραστηριότητες του υποψηφίου που έχουν ανοίξει νέους δρόμους στον Έλληνα ουρολόγο, τον εμπνέουν και τον καθοδηγούν στην καθημερινή ουρολογική πράξη. Και δεύτερη, η συνολική πορεία του υποψηφίου ώστε να αποτελεί κοινωνό πρώτον επιστημονικού ακαδημαϊκού ήθους. Δεύτερο γνώση και τρίτος, αναζήτηση επιστημονικής αλήθειας. Νομίζω ότι είναι σαφής η υποστήριξη. Στην Επιτροπή Βράβευσης, θα τα πούμε, έκανα, ζήτησα από όλους τους αδέλφους να προτείνουν ποιοι πιστεύουν, γιατί είναι δύσκολο να πεις ότι εγώ είμαι ηγέτης,
Και μάλιστα κάποιο συνάδελφο, τον οποίο δεν τον ξέρω, τον έχω γνωρίσει, συγγνώμη, ονόματι Σταματή, μου στείλε ένα πάρα πολύ ευγενικό email. Και μου είπε, κύριε αθλητά, είναι πολύ βαρύ αυτό ο τίτλο. Εγώ είμαι απ' έξω από την ιστορία, αλλά είναι πολύ βαρύ κάποιο να προδοθεί. Νομίζω ότι θα πρέπει οι πρεσβύτεροι να κατανομάσουν υποψηφιότητε. Είχε δίκιο και το κάναμε. Ακούμε. Λοιπόν. Από αυτούς που ζήτησα, ανταποκρίθηκαν οι καθηγητές και μου είπαν υποψηφιότητες. Ο κύριος Δελιβελιώτης, ο κύριος Κωνσταντίνης, ο κύριος Μελέκος, ο κύριος Μητρόπουλος, ο κύριος Περιμένης, ο κύριος Αφικίτης, ο κύριος Σοφράς και ο κύριος Τιλουπίδης είναι αλφαβητικά. Λοιπόν, 8 από αυτούς υπέβαλαν. Προφανώς όλοι έχουν τα κριτήρια για να περάσουν στη διαδικασία. Τα κριτήρια αυτά, έτσι. Όμως είναι απλώς για να είναι υποψήφιοι, ότι έχουν τη διεθνή αναγνώριση. Και θεωρώ ότι έχουν αρκετά για να θεωρούνται ότι έχουν την αναγνώριση. Γιατί υπάρχουν κριτήρια και ποσοτικά, όπως είναι πόσες δημοσιεύσεις έχει κανένας, αλλά υπάρχουν και κριτήρια και ποιοτικά. Δημοσιεύσεις ναι μεν, αλλά πόσοι έχουν αναφέρει το έργο σου. Άρα, έτσι, να δούμε και αυτά. Και οι 8 συνάδελφοι, οι οποίοι είναι υποψήφοι, είναι ο Απόστολος Αποστολίδης από τη Θεσσαλονίκη, ο Γιάννης Βαρκαράκης από την Αθήνα, ο Στέλιος ο Γιανακόπουλος από την Αλεξανδρούπολη, ο Στάμος Αντράβας από τη Λάρισα, ο Βαγγέλης Λιάτσικος από την Πάτρα, ο Θανάσης Βαβατσόρης από την Αθήνα και ο Ανδρέας Κουαρίκος Κώστας ο Στραβοδήμος από την Αθήνα. 3 από αυτούς που προτάθηκαν και τους είπα, άμα θέλετε να κάνετε αίτηση, δεν υπέβαλαν. Όχι γιατί δεν ήθελαν το βραβείο. 3 τελείες. Αλλά θέλω και αυτούς να σας αναφέρω. Ο Γιάννης Αδαμάκης, ο Χάρης Μαμουλάκης και ο Κώστας Χατζημουλακίδης. Λοιπόν, και κλείνω εδώ πέρα αυτό το θέμα, γιατί η απονομή, όπως σας είπα, θα γίνει το Σάββατο το βράδυ σε μια δύσκολη πραγματικά κρίση που έχουμε, γιατί ακριβώς πρέπει να ρίξουμε κάποιους. Αλλά είναι όλα σχετικά και δεν έγινε τίποτα. Ένα βραβείο είναι σε μια βραδιά. Δεν είναι και πικρή στιγμή να μην το πάρεις, για τον Θεό. Εγώ, η ζωή μου και η πορεία μου είναι γεμάτη ήττες. Συνηθίζει κάποιος. Στην αρχή είναι όλα δύσκολα. Δεν είναι ακαδημαϊκή κρίση. Ορίστε. Δεν είναι ακαδημαϊκή κρίση. Ακριβώς. Μα δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, και πάμε στο βραβείο του νέου ρόλου. Αυτό μου αρέσει, είναι το αγαπημένο. Είναι το αγαπημένο. 50% του χρόνου μου είναι στην εκπαίδευση. Έτσι. Οι συνθήκες δεν ήταν δική μου επιλογή, για να μην σας κάνω τον ωραίο. Οι συνθήκες το έκανα. Έτσι. Από κάπου αποκλείεσαι, κάπου αλλού θέλεις να πας στη δράση σου. Δεν είμαι άνθρωπος που, άμα δεν δουλεύω 15 ώρες την ημέρα, δεν μπορώ. Έχω ένα πρόβλημα. Έτσι, γενετικό. Λοιπόν, αυτό είναι το αγαπημένο μου για τους νέους. Λοιπόν, απονέμεται αναδιαιτία στον νέο ρολόγο που έχει επιδείξει εξαιρετική απόδοση κατά χρόνια της ειδικότητας. Οι αδόντες συμμετοχής έχουν όλοι ειδικευόμενοι τον τελευταίο χρόνο και αυτούς αυτοί που έλαβαν το τίτλο ειδικό στην τελευταία διετία. Οι αιτήσεις γίνονται από τους ίδιους τους υποψήφιους. Τα αποτελέσματα, κριτήρια αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα στο ΦΕΜΠΟΥ και in-service exams, αν υπάρχουν. Αυτά τα παίρνουμε κατευθείαν κεντρικά. Δεν μας τα δηλώνει ο καθένας, να το πούμε. Λοιπόν, σύντομο βιογραφικό. Τριμελής επιτροπή. Ζήτησα στην Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία να μου δώσει εκπρόσωπο, στην Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος και συμμετείχε και από το ΙΜΟΠ για πρώτη φορά, για μοναδική φορά μάλλον, ο Κώστας Χατζημονατίδης. Πλέον ο νικητής του 2013 θα είναι μέλος πια, γιατί πρέπει να δίνεις φωνή στον βραβευθέντα. Θα είναι μέλος για την επόμενη και θα πάει έτσι η διαδικασία. Λοιπόν, έχει χρηματικό έπαθρο 5.000 για να πάει όπου θέλει, να μάθει ό,τι θέλει και η απονομή βραβείου έγινε και θα γίνεται, αυτό έγινε δεκτός στο συνέδριο της ΟΗΕΒΕ στη Θεσσαλονίκη, είπαμε να το κάνουμε και ένα εδώ. Λοιπόν, την προκήρυξη τίμησαν 9 συνάδελφοι, εξαιρετικοί, πραγματικά. Με πολύ χαρά είδαμε τα βιογραφικά τους. Έτσι, και ήταν μια δύσκολη αξιολόγηση στην οποία δεν συμμετείχα, δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Ήταν οι τρεις, ήταν ο Γιώργος ο Μουτζούρης από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία ως πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος της ΟΗΕΒΕ, ο Γιάννης Μαργαλόπουλος και ο Κώστας Χατζημαρατίδης από το ΙΜΟ. Και η κατάληξη ήταν ότι το βραβείο πάει στον Σταύρο Τιλιτζή. Έγινε απονομή στο δείπνο, οι φωτογραφίες είναι από εκείνο το δείπνο. Βαλάντης, ευχαριστώ πολύ. Είναι εδώ Βαλάντης.
Λοιπόν, και θέλω να πω δύο λόγια για να δούμε ποιος είναι ο Σαββατοστηρίζης, γιατί είναι και επόμενος ομιλητής, άρα τον προσφώνω κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, ολοκλήρωσε στην Πάτρα τις σπουδές σου, μετεκπαιδεύτηκε, πήγαινε στη Σουηδία και στην Ελβετία, έχει τιμηθεί με τρία βραβεία σε εισάρτημα Πανελλήνια Ευρωπαϊκή Συνέδρια και τρία βραβεία σε Διεθνή Συνέδρια. Έχει λάβει υποτροφία από την Ευρωπαϊκή Ιδιοκτήτων της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία. Λοιπόν, αφού το τιμήσαμε εμείς, ένα μήνα μετά πήρε και ένα άλλο βραβείο που θα σας πω σε λίγο. Είναι κριτής σε 10 ξενόγλωσσα περιοδικά. Προτάθηκε από την ΕΟΕ για το περίφημο Crystal Matula Award της EAU και έχει δημοσιεύσει 38 εργασίες σε διεθνή παραγωγικά και 12 σε ελληνικά. Τέλειωσε την ειδικότητα και είναι συνεργάτης στο Λαϊκό στην Πανεπιστημιακή Κλινική. Με τον οποίο είχαμε γνωριστεί τυχαία, εγώ δεν το θυμόμουν, όταν τον είδα, του είπα δεν έχουμε γνωριστεί. Λέω και μια φορά σας είχα δει τυχαία, επιτεθήκαμε και λέω όταν ήρθε για να πάρει το βραβείο. Και τον ειδοποιήσαμε να κανονίσουμε τις πτήσεις του να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να το πάρει. Ένα μήνα αργότερα γίνεται το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο, όπου έχει για πρώτη φορά ένα συναγωνισμό όλων των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου έχεις 10 λεπτά να αναπτύξεις ένα θέμα και ψηφίζουν όλες οι χώρες. 20 χώρες πώς ήσταν στα κάπου τόσο. 20 χώρες. Έτσι. Και σας λέω ειλικρινά, επειδή ήμουν παρόν εκεί πέρα, δεν έπαιξε κανένα ρόλο που τη γινόταν και με το μυαλό σας στη Θεσσαλονίκη, γιατί ήμουνα και στις κεντρικές Ευρώπης και πήρε Πολωνός, ενώ γινόταν στην Αιγαία. Είναι καμία σχέση. 20 άτομα δεν μπορείς. Ήταν εξαιρετικός. Εξαιρετικός, πραγματικά. Και είχα αγωνία, ήμουν από πίσω, πήγα εκεί πέρα και τον έπαιξα, ψιθύριζα δύο λόγια εκεί πέρα για να του πω είσαι καλύτερος από όλους όταν είδα τους άλλους να προχωρούν. Λοιπόν, και έτσι γνωριστήκαμε. Αυτή είναι η επαφή όλη που έχω. Και εδώ πέρα είναι από τον Bob Javan που παίρνει το βραβείο του νικητή στο ΣΕΜ. Μαζί με τον Γιώργο τον Μουτζούρ φυσικά και εγώ που είμαι ένας από τους προέδρους. Και τώρα έχω καλέσει και μας έκανε τη χαρά να τον έχουμε εδώ πέρα, τον ίδιο Σάββατο Διριζή, να μας πει δύο λόγια για αυτό το βίωμα της βράβευσης και αν έχει κάποια σημασία για να ακούσετε και την άλλη πέρα όχθη. Για να κλείσουμε αυτό και να προχωρήσουμε στο επόμενο που αρχίζουμε τα καθαρά, το καθαρό μας. Επειδή είπα το βιογραφικό, σας πήρα τον πρόλογο γιατί το είχα προετοιμαστεί για να το παρουσιάσω. Σταύρο, έχεις τον λόγο.